Έχοντας ομαλοποιηθεί πλήρως το σύστημα για τους εμβολιασμούς κατά της γρίπης, η διαδικασία του εμβολίου, ακόμη και χωρίς συνταγογράφηση μέσα στα φαρμακεία, αποτελεί μια εύκολη πρόσβαση στο εμβόλιο, χωρίς όμως μέχρι και αυτή την ώρα να παρατηρούνται μαζικοί εμβολιασμοί. Η πλατφόρμα έφτιαξε, δεν έχει τέτοια προβλήματα πλέον. Ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται και καλό θα είναι, ακόμη και τώρα, παρόλο που οι περισσότεροι έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη, ακόμη και τώρα να έρθουν να κάνουν το εμβόλιο, παιδιά. Αν διαβάζουμε, και νομίζω ότι όλοι διαβάζουμε, και αν δούμε το τι γίνεται από σε επίπεδο ιώσεων τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή ή που έρχονται από τα ελληνοεπιστήμονες, νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να το κάνουν πρέπει να βιαστούν να πάνε να το κάνουν. Οι φαρμακοποιοί, παρά τις ελλείψεις σε άλλα σκευάσματα, έχουν επάρκεια εμβολίων, η διαδικασία κυλά χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον μεταξύ των πολιτών δεν καταγράφεται έντονο σε επίπεδο Ηρακλείου ή συνολικότερα σε επίπεδο Κρήτης. Πάρα πολύ λίγος. Πάρα πολύ μικρή ανταπόκριση. Δηλαδή, τώρα 10 μέρες ισχύει αυτό σύστημα να έχουμε κάνει 15 εμβόλια εμείς στο φαρμακείο μας. Δεν τα έχουμε κάνει. Και τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Έχουν δοθεί οδηγίες σε όλους τους παιδιάτρους και νομίζω κανένας πατέρας, μητέρα δεν είναι αυτή τη στιγμή ανενημέρωτος από τον παιδίατρό του σε σχέση με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Είναι καθαρά επιλογή των γονιών αν θα γίνει το αντιγρυπικό εμβόλιο ή όχι. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να σκεφτούν με τον καλύτερο τρόπο την υγεία των παιδιών τους. Και τα παιδιά κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό από τη γρίπη. Με δεδομένο ότι η γρίπη είναι ήδη εδώ και τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά, οι φαρμακοποιοί κάλεσαν τους πολίτες όσο είναι καιρός να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο, υποστηρίζοντας πως η κορύφωση της γρίπης αναμένεται στα μέσα Ιανουαρίου. Δυστυχώς το μήνυμα δεν το πήρε ο κόσμος και καλό είναι να το πάρει. Ξέρουμε ότι έχει κουραστεί από τα πολλά εμβόλια που έχει κάνει, αλλά ας έρθει να το κάνει το εμβόλιο ακόμη και τώρα. Η γρίπη θα έχει έξαρση από αυτή την περίοδο και ίσως πιθανόν και το Μάρτι και σε κάποιες εποχές είχε και τον Απρίλιο. Επομένως και τώρα πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Σε 10-15 μέρες προκαλεί ανοσοποίηση, επομένως προστατεύουμε ακόμα και αν γίνει τώρα.